Οι νησιώτες αρχίζουν να εννοούν την ανάγκη και την αξία της μόρφωσης. Χτίζουν σχολεία και κολέγια στα νησιά τους. Εμπνέουν στον υπόλοιπο λαό να έχει δύναμη στην ψυχή. Οι εύποροι τυπώνουν μεταφράσεις ξένων βιβλίων και στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για σπουδές. Αγόρια και κορίτσια. Η αγάπη για τη μόρφωση απλώνεται. Ο λαός που ξαναβρίσκει ένα από καιρό χαμένο μονοπάτι δεν προχωράει δειλά. Τα βήματά του είναι γοργά. Δεν είμαστε σκλάβοι εμείς. Το ελληνικό γένος δεν γεννήθη για την δουλεία. Εχμάλωτοι σε πόλεμο είμαστε. Εμείς καταγόμαστε από το Μιλτιάδη και το Θεμιστοκλή. Καταγόμαστε από τους Έλληνες. Ή θα φάνουμε αντάξιοι του ονόματός τους ή δεν θα λεγόμαστε έτσι. Οι 10 Πολάκης νικούσι τους 100. Έλληνες, αν συνεχίσετε έτσι, θα είστε το πρώτο παράδειγμα ενός λαού που ξαναγεννιέται. Ο ενθουσιασμός οδηγεί σε αξιοθαύμαστες πράξεις. Τα ελληνικά πλοία και μάλιστα των Ιδριώτων, όπου καθημερινώς με τους αλλογενείς πειράτας εχθρούς των πολεμούσι, τους νικούσιν πάντοτε. Μόνον το όνομα της ελευθερίας, το αθώο αίμα του Ρήγα, φθάνει για να δηλιάσει τας ανάνδρους καρδίας των τυράννων της γης. Η ελευθερία, ο Έλληνες, εις ημάς, είναι ως η όρασης εις τους οφθαλμούς. Όλοι οι θεοί είναι προς βοήθειάν σας. Η ελευθερία είναι αναγκαιοτέρα και από την ιδίαν ύπαρξη. Ας υπάγομεν, ένας λαός ετοιμάζεται να γίνει έθνος. Το κοινόν χρέος υποχρέει τους ελευθέρους άνδρας ή να νικήσουν ή να πεθάνουν. Τους αγαρινούς στο κάστρο. Σας λέγω, στέκει ολόχαρη εμπρός μας η ελπίδα. Εφούντος η φωτιά και καίει το σκοτάδι. Ανδρείοι και φιλελεύθεροι Ιδραίοι, ήλθε ο καιρός να δείξουμε πώς συνδύναμη έχει ο ζήλος της πίστης μας και η θεϊκή στην πατρίδα αγάπη. Εμείς, οι Λίαν εύστροφοι. Εμείς, οι Λίαν ρυψοκίνδυνοι. Εμείς που καταφρονούμε τον τύρανο. Εμείς που δεν δηλιάσαμε στην οργή του Ποσειδώνα. Εμείς που δεν σκιαχτήκαμε ανδριότερους εχθρούς. Νίκη και κράτος μας πρέπει. Να προχωρήσουμε στο διοικητήριο, αδελφοί. Να καταρρύψουμε τη σημαία του εχθρού. Νίκη και κράτος. Να υψώσουμε στα πλοία μας τη σημαία της ελευθερίας. Να μας δουν τα νησιά του αρχιπελάγους και οι πολιτείες της Ξηράς. Νίκη και κράτος. Να δουν την Ίδρα να αποτινάσει των ζυγών της δουλείας. Να δουν την Ίδρα να βάζει τη φωτιά της επανάστασης. Στάρματα, αδελφοί μου! Στάρματα! 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 Στο διοικητήριο! Στο διοικητήριο! Στο διοικητήριο! Στάρματα τώρα! Στάρματα! Κλείστε τους μέσα να μην βγουν από τα σπίτια! Κλείστε τους μέσα! Μην βγουν από τα σπίτια! Γρήγορα! 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 Γρήγορα!
Λεβέντες, η φωτιά που ανάψαμε στο Αιγαίο δεν θα σβήσει αν δεν κάψει ή τους τυράννους ή εμάς. Ανταποκριθείτε στη μεγάλη τιμή που σας γίνεται. Φανείτε άξιοι, αντάξιοι της μεγάλης μητέρας, της δύναμης, του κοιτάσματος, του νάματος των ευχών. Εμείς σας ευχόμαστε παιδό. Εσείς αρμενίζετε στις βαθύτερες ουσίες. Τις ουσίες που γεννούν τούτο το μεγαλειώδες, το παράλογο γεγονός. Το δεδομένο συντρίβεται. Το αδιανόητο γέγονε. Ανοίγεται ρογμή σε κάθε βεβαιότητα. Διαψεύδεται κάθε αντικειμενικότητα. Ανατρέπεται την τάξη. Εφαρμόζεται την πράξη. Η ιστορία θα γραφτεί 200 χρόνια μετά. Όλοι οι θεοί είναι προς βοήθειάν σας. Σας αποχαιρετούμε και σας περιμένουμε νικητές. Ή, ε, α, ή, θου, σου. Μόνο να ακούω της θάλασσας το σφύριγμα του ανέμου που περνά από τα κατάρτια και από τα σκοινιά σχισμένος. Βίαια. Μόνο να ακούω της θάλασσας το ποτάμι που γύρω από τα σκάφη στους βράχους χτυπάει. Θέλει αρετή. Θέλει τόλμη. Όσοι φοβούνται ας μένουν δούλοι. Δεν φτάνει. Θέλει και αγάπη. Θέλει και τους άλλους, όλους τους άλλους. Και εκείνους που φοβούνται ακόμα. Αν γίνεται, μόνο έτσι είναι ελευθερία. Μαζί. Όπως το κατάστρωμα που πέφτει ο ήλιος αλμυρός και δεν σε νοιάζει ποιον έχεις δίπλα σου. Είναι καλός. Σταυρού δε το ξύλον, τη ζωή στο ένδυμα. Επάγει επί της γης και ο κόσμος όλος επλήστη πάσης χαράς. Σταυρού τύπος, εχθρής τρόμος. Σταυρός πιστών.
το στήριγμα. Φλόγα, να φανείς και στάχτη να το κάνεις. Εκεί είχε με τους αδερφούς, εκεί είχε με τους αδερφούς και εγγίζεις πίθα τα μαλλιά.